Καλησπέρα σας. Για την επέτειο του θανάτου της Μαρίας Κάλλας παρουσιάζουμε την μόνη της εμφάνιση ως ηθοποιού στον κινηματογράφο στη Μύδια του Πιερπάολο Παζολίνη. Ο μεγάλος αυτός ποιητής της οθόνης γύρισε την ταινία το 1969. Ο Παζολίνη της εποχής αυτής έχει προχωρήσει σε μια οξύτατη αντίληψη για την ζωή και την τέχνη. Ανατρέπει την κλασική και αστική τάση για ισορροπία και για αρμονία, ανατινάζει τον παραδοσιακό ουμανισμό, τις αξίες και τις καλλιτεχνικές μορφές του. Με πάθος και τόλμη φοβερή, προβάλλει προκλητικά ένα κόσμο από υποχθόνιες και ακατάσχετες δυνάμεις που κινούν τον άνθρωπο πέρα από το αχνό φωτάκι της λογικής του. Στον Ιδίποδα και στη Μύδια τα πάθη είναι υπερμεγέθη. Ο έρωτας κατακαίει αυτόν που τον ζει και καταστρέφει αυτόν που τον προδίνει. Τα ειδιπόδια κυριαρχούν ως το τέλος. Η βία είναι η μόνη ριζική έκφραση. Πατροκτονίες, αδελφοκτονίες, παιδοκτονίες και φόνοι τελετουργικοί ως την τελική εξαφάνιση. Το καταλάγιασμα έρχεται μόνον όταν όλα έχουν ανέκλυκτα χωνευτεί στη μεγάλη πυρά. Η φρίκη είναι έτσι συστατικό στοιχείο της αισθητικής λειτουργίας. Η Μύδια του Παζολίνη είναι στην αρχή κόρη του ήλιου, βασίλισσα και μάγισσα ενός πρωτόγονου αγροτικού πληθυσμού. Η ζωή ορίζεται από τις χθόνιες δυνάμεις και η φυλή πρωτεύει απέναντι στο άτομο. Η Μύδια κατέχεται από τις δυνάμεις αυτές και τις εκπροσωπεί. Ο έρωτάς της είναι ο έρωτας της φυλής. Η ανθρωποθυσία του εφήβου στην αρχή της ταινίας είναι ιερή τελετουργία. Και ξαφνικά, να το σχίσμα. Η Μύδια λιποθυμάει στη θέα του Ιάσωνα. Τότε ο ερωτάς της μεταβάλλεται σε ατομικό σαρκικό πάθος για τον άντρα. Γίνεται άτομο, ξεκόβει από τη φυλή. Και από τη φύση χάνει έτσι τη μαγική της δύναμη. Από εκεί και πέρα ο φόνος του αδελφού της είναι ένα ανίερο και ιδιωτελές έγκλημα. Όταν στο τέλος του έργου η Μύδια προδοθεί θανάσιμα στον γυναικείο ερωτά της, τότε η επίκλησή της στον ήλιο της χαρίζει μια τελευταία επαφή με τις πρωτόγονες ιερές δυνάμεις του δικού της πολιτισμού. Ο έρωτάς της γίνεται δύναμη καταστροφής και η παιδοκτονία τελετουργική θυσία που συντρίβει τον άπιστο εραστή αλλά και τον πολιτισμό του μαζί. Η σύγκρουση αυτή της Μύδιας και του Ιάσωνα είναι φυσικά και η σύγκρουση δύο πολιτισμών. Ο Ιάσωνας εκπροσωπεί το ελληνικό πνεύμα. Λογική, υλισμός και ατομισμός απέναντι στη μαγεία, το μυστικισμό, τη φυλή. Δηλαδή, η Ευρώπη απέναντι στην Ασία. Αυτή η θαυμαστά αυθαίρετη ποιητική εθνολογία του Παζολίνη απευθύνεται κυρίως σε εμάς τους σύγχρονους ανθρώπους. Όταν η Μύδια φωνάζει στο τέλος απελπισμένη, τίποτε δεν είναι πια δυνατόν. Αυτό είναι κραυγή του Παζολίνη που λέει πως δεν ξαναγυρίζει κανείς στην ασφάλεια της συλλογικότητας. Το αναπτυγμένο άτομο δεν ξαναγυρίζει ποτέ στους κόλπους του λαού από που ξέκοψε. Η κραυγή είναι για τον σύγχρονο άνθρωπο που παραδέρνει μόνος του στο χάος. Συνεπείς σε όλα αυτά, ο Παζολίνη λέει πως ό,τι είναι συγκεκριμένο είναι μυστικιστικό και κινηματογραφώντας με αυστηρό ρεαλισμό επιβάλλει την παρουσία, την υλικότητα του μύθου. Όλα όσα δείχνει είναι πραγματικά κοιταγμένα στο άπλετο φως του ήλιου. Αλλά όπως η εθνολογία του είναι μείγμα, το ίδιο και οι εικόνες του και οι ήχοι του είναι ένα θαυμαστό αμάλγαμα. Η φύση κοιτάζεται σαν ιερή. Έρημη, τρογλωδυτικές κατοικίες της Καπαδοκίας, βάλτι της Τεργέστης, κάστρα της Συρίας και παλάτια της Πίζας, εικόνες βία ετερόκλητες, πλάθουν όλες μαζί μια φανταστική γεωγραφία, ένα ταξίδι μέσα στην ιστορία και στους πολιτισμούς. Στον ήχο, οι μουσικές είναι το ίδιο ποικίλες, φτάνουν ως την Ιαπωνία. Αφήγηση φυσικά δεν υπάρχει, ούτε και ψυχολογική δόμηση των χαρακτήρων.
Οι εικόνες εναλλάσσονται με ασυνέχειες και με άλματα. Από γκρο πλάνα προσώπων περνούμε ξαφνικά σε γενικά πλάνα. Αλλά και το ανθρώπινο υλικό είναι τολμηρά ετερόκλητο. Λαϊκοί άνθρωποι με το συντελεστή της αψιάς αλήθειας τους. Ερασιτέχνες αγαλματώδεις όπως ο τριπλουνίστα Τζεντίλε στο ρόλο του Ιάσονα και μια τραγική ντίβα όπως η Κάλλας, όλοι αυτοί μαζί. Η Κάλλας έχει μια φοβερά έντονη παρουσία με το ενιγματικό χαμογελό της και τη μεγαλόπρεπη στάση της. Και στο φινάλε ιδίως είναι συγκλονιστική. Βέβαια, ο τρόπος αυτός του Παζολίνη δεν γίνεται να μην αφήσει χάσματα και ανισότητες. Η ετερογένεια των υλικών του είναι τέτοια που θρηματίζει τη μορφοποίησή τους. Και ο Παζολίνη άλλωστε δεν κυριαρχεί πάντα εντελώς σαν σκηνοθέτης. Όμως είπαμε, η ταινία αυτή δεν θα ιδωθεί με τους κανόνες της ισορροπίας και της αρμονίας, αλλά με την τόλμη, με την ανατροπή, με την πειράκτωση. Ξέρουμε ότι ο Παζολίνη πλήρωσε με τη ζωή του την τόλμη του. Ο κινηματογράφος του είναι μια γνήσια ποιητική κραυγή της εποχής μας.